Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων κατά ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης η υπόθεση της ανθρωποκτονίας της 34χρονης που διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στην πόλη της Ξάνθης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης της ανθρωποκτονίας είναι ένας 27χρονος ημεδαπός, ο οποίος στο πλαίσιο μεθοδικής έρευνας και κατάλληλης αξιολόγησης στοιχείων εντοπίστηκε και προσήχθη χθες το βράδυ στο Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης, ενώ συνελήφθη στη συνέχεια καθώς εξεταζόμενος ομολόγησε κίνικα της πράξης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, του βιασμού, της ληστείας και του εμπρισμού. Σημειώνεται ότι ο 27χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις απόπειρας βιασμού και κλοπών. Ένας άντρας 27χρονων που προσήχθη ως ύποπτος για το άγριο έγκλημα στην Ξάνθη ομολόγησε τελικά στις αρχές και συνελήφθη. Πρόκειται για ένα άτομο που και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις βιασμού και ναρκωτικών. Ο δράστης ήταν γείτονας της 33χρονης ζωής. Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της προανάκρισης είχαν προσαχθεί 10 άτομα φερόμενα ως ύποπτα. Ωστόσο, τα βλέμματα είχαν στραφεί στο συγκεκριμένο άντρα, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για επιθέσεις και απόπειρες βιασμού, ωστόσο είχε αφαιθεί ελεύθερος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο δράστης φέρεται αρχικά να έχει ομολογήσει την πράξη του, ωστόσο στη συνέχεια ο ίδιος φέρεται να ανέρεσε τα όσα είπε, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Ο ίδιος τελικά ομολόγησε και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως παρακολουθούσε την κοπέλα και τη βίασε γιατί τη θεωρούσε όμορφη και του άρεσε. Ωστόσο, αφού πραγματοποίησε τις αρρωστημένες ορέξεις του πάνω στην άτυχη κοπέλα, στη συνέχεια την περιέλουσε με βενζίνη, της έβαλε φωτιά και την έκαψε για να καλύψει τα ίχνη του, αφού, όπως είπε, δεν ήθελε να πάει φυλακή. Μάλιστα, φαίνεται να είπε συγκεκριμένα: την οδήγησα παρά την αντίστασή της στον ακάλυπτο χώρο. Έτσι έγινε ό,τι έγινε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του καθώς εντόπισαν ένα αποτύπωμά του σε αυτοκίνητο στην πιλωτή. Μάλιστα, υπήρξε και οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται στην περιοχή. Η κάμερα έχει καταγράψει τον ύποπτο που έχει προσαχθεί για την υπόθεση να κινείται κοντά στο σημείο του εγκλήματος λίγο πριν δολοφονηθεί η κοπέλα. Ο άντρας έχει συλληφθεί στο παρελθόν για απόπειρα βιασμού και ναρκωτικά και ήταν γείτονας της άτυχης κοπέλας αφού έμενε πολύ κοντά στο σπίτι. Από τις αρχές γίνεται λόγος για ένα άτομο που έχει διαταραγμένη προσωπικότητα. Μάλιστα, δεν διστάζουν να τον αποκαλούν δράκο της Ξάνθης. Ο δολοφόνος είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι. Η κοπέλα επέστρεφε στο σπίτι μετά από νυχτερινή διασκέδαση μαζί με τη φίλη της. Οι δυο τους χωρίστηκαν μόλις λίγα στενά πριν από το σημείο που ο δολοφόνος βιαστής της είχε στήσει καρτέρι. Μόλις η 33χρονη έφτασε στην εξώπορτα του σπιτιού και έβαλε τα κλειδιά στην πόρτα, ο δράστης επιτέθηκε και την ακινητοποίησε. Τα όσα ακολούθησαν τα περιγράφει ο ιατροδικαστής Παύλος Παυλίδης, λέγοντας πως ο θάνατος της κοπέλας ήταν ο συνδυασμός των χτυπημάτων ή καλύτερα των τραυμάτων. Τα τραύματα στο κεφάλι, εκείνα στα γεννητικά όργανα αλλά και τα εγκάβματα στο σώμα της κοπέλας έβαλαν τέλος στη ζωή της. Ο δράστης της ανθρωποκτονίας είναι ένας 27χρονος μεταπός, κάτοικος Ξάνθης, ο οποίος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών προσήχθη στις βραδινές ώρες στην υπηρεσία μας και στη συνέχεια συνελήφθη καθώς τον ομολόγησε τις πράξεις του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, βιασμού, ληστείας και εμπρισμού. Αφού άσκησε εις βάρος της σωματική βία, την κακοποίησε σεξουαλικά, στη συνέχεια τη χτύπησε στο κεφάλι, την περιέλωσε με βενζίνη και στη συνέχεια την έκαψε. Αφήρεσε από τη τσάντα της το κινητό τηλέφωνο και τράπηκε σε φυγή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε σε πιο καθημερινά ζητήματα, θα λέγαμε, και ελπίζουμε να παραμείνουμε σε αυτά για το 2013 και να μην έχουμε ειδήσεις σαν την προηγούμενη στη νέα χρονιά. Να πάμε λοιπόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε χθες, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, όπου ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιώργος Παυλίδης, κατήγγειλε τη συμπολίτευση για υποβάθμιση του ρόλου της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά ο κύριος Παυλίδης τα είπε τονίζοντας πως πρόκειται για πάγια τακτική της Περιφερειακής Διοίκησης να μην δέχεται να συζητηθούν σοβαρά και σημαντικά θέματα που αφορούν στην περιφέρεια. Από την άλλη, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης ανέφερε πως το νέο έτος αναμένεται δύσκολο, με πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν.
Με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 2012 που έγινε στην Κομωτινή. Μέσα σε λίγη ώρα η συνεδρίαση είχε λήξει με τους Περιφερειακούς Συμβούλους να δίνουν ραντεβού για το νέο έτος. Με πολλά θέματα ανοιχτά και με πολλές αποφάσεις να εκκρεμούν, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης τόνισε πως το νέο έτος μας περιμένει πολλή δουλειά, εστιάζοντας και στο ζήτημα της κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων που αφορούν στην κάλυψη επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών. Ο κ. Γιαννακίδης αναφέρθηκε και στο θέμα της μεταφοράς του ΚΤΕ Λεύρου, λέγοντας πως την ερχόμενη Πέμπτη θα έχει συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που θεωρώ ότι και ειδησιογραφικά αλλά και κοινωνικά ασχολείται η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης ήταν ο προσδιορισμός της χωροταξίας για την εγκατάσταση του σταθμού του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Συμφωνήσαμε σε μια συζήτηση που είχαμε και με